Λοιπόν, Φωτή, βλέπεις τον νέο σεντερφόρ του Παναθηναϊκού τώρα. Τι κάνει αυτός εδώ? Λοιπόν, Φωτή, βασικά Φωτάρα, ναι. Ξέρω περισσότερο, εντάξει. Έτσι πως φωνάζουν. Έχω έρθει σήμερα εδώ, στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού, για να μου μάθεις τα κόλπα σου. Πες center for. Ποιος είναι ο πρώτος προπονητής που σε βάζει center for και τι βλέπεις εσένα και σε βάζει στη θέση του επιθετικού? Είχα προπονητή για αρχή και τον πατέρα μου, είχα και κάποιους άλλους προπονητές στη Χαλκίδα. Στην αρχή έπαιζα και άλλες θέσεις. Δεν έπαιζα μόνο center for, έπαιζα και δεξιά. Δηλαδή, πες μου το, κάνε με λίγο να νιώσω καλύτερα. Δηλαδή, τι άλλο έπαιζες? Δεξιμπακ δεν έπαιζα πάντως, να ξέρεις, γιατί έχω ακούσει τι παίζει δεξιμπακ. Εγώ έπαιζα και στο κέντρο, ας πούμε, έπαιζα και οχτάρι και εξάρι. Για να δει κάποιος προπονητής μια θέση που θα σου ταιριάζει, πρέπει να δρωθείς πρώτα, οπότε πρέπει να μεγαλώσεις, πρέπει να το σώμα σου να γίνει αντρικό που λέμε, για να καταλάβει κάποιος σε ποια θέση θα μπορεί να αγωνιστεί. Γύρω στα 14-15 ξεκίνησα να αγωνίζομαι πιο πολύ ως σεντερφόρ και λίγο πλάγια. Είναι η θέση που γούσταρες όμως δηλαδή από μικρός? Νομίζω ναι. Είναι η θέση γενικά στον άξονα που μου αρέσει πιο πολύ. Η θέση του σεντερφόρ είναι λεπτή, γιατί από τη μία πρέπει να έχεις και τον εγωισμό μέσα σου, που λέμε να σε νοιάζει η πάρτι σου, και επίσης το να έχεις καλές επιλογές στο τελευταίο τρίτο, το να μπορείς να αποφασίζεις πάντα με ηρεμία και με αποφασιστικότητα, γιατί η αποφασιστικότητα είναι σημαντική σε αυτή τη θέση. Κοίταξε λίγο, εγώ... Με τρομάζει να ξέρεις, με τρομάζει. Θα δούμε μετά στο γήπεδο, θα δεις πως θα σε τρομάξω εκεί. Εγώ μεγαλώνοντας ήθελα να γίνω ποδοσφαιριστής και προφανώς ήθελα να γίνω center forward. Όλοι νομίζω. Όλοι θέλουμε να γίνουμε center forward. Απλά κάποιοι δεν έχουμε το ταλέντο, δεν γινόμαστε ποδοσφαιριστές πρώτα απ' όλα και δεν γινόμαστε και center forward. Ναι. Αλλά έτσι. Πρώτη φορά έχω δίπλα μου ένα center forward Super League, ο οποίος είναι διατεθειμένος να μου μάθει τη θέση. Πες ότι η ομάδα μας τώρα επικύρθε προς εδώ, έτσι. Ναι. Έχουμε μια κυριαρχία, έχουμε έρθει στο τελευταίο τρίτο που λέμε, που είναι το δικό μας το κομμάτι. Ωραία. Πρέπει να βρούμε τον κατάλληλο χώρο, να ζητήσουμε την μπάλα, να βοηθήσουμε τους συμπαίκτες μας να περάσουν την μπάλα κάθετα. Δηλαδή, εγώ τώρα είμαι με πλάτη στην αιστεία. Με πλάτη στην αιστεία πάντα. Τώρα, κατά βάση, έχεις πάντα ένα αμυντικό στην πλάτη σου, ναι. Και δεν πρέπει ο αμυντικός να σε βλέπει πολύ. Πρέπει να είσαι στο blind side που λένε. Ωραία. Δηλαδή, σε κατάσταση, να σου πάρω τον αμυντικό και να μην είσαι ο αμυντικός, ναι. Να είσαι εδώ πάντα, ώστε αυτός θα βλέπει την μπάλα, δεν θα βλέπει εσένα όπως με βλέπεις τώρα. Ναι. Σε τροφοδοτώ. Είμαι ο half. Είσαι ο half. Θα πάρει την μπάλα. Εγώ θα πάρω την μπάλα εδώ, ας πούμε. Ωραία, πάρ' την. Ναι. Μετά που θα κοιτάξεις, τι θα κοιτάξεις πρώτα? Πρώτα έχεις δει τις επιλογές σου πριν έρθει μπάλα, πάντα. Είναι, ναι, το πιο σημαντικό αυτό. Ναι. Και πρώτο είναι να μην χάσεις την μπάλα. Έτσι, το κυρίαρχο στη θέση του σεντερφόρ είναι αυτό, να μην χάσεις την μπάλα. Οπότε η πρώτη επαφή είναι σημαντική. Το να έχεις τον αντίπαλο μακριά από την μπάλα, γιατί οι αμυντικοί και ιδιαίτερα σε υψηλά επίπεδα εύκολα κάνουν, ναι, μια παρέμβαση και παίρνουν την μπάλα. Οπότε πρέπει να έχεις το σώμα σου ανάμεσα στην μπάλα και στο μπέχτη. Εγώ, σαν πρώτη σκέψη, τι θα έκανα? Εσύ... Θα κοιτάξω το εξτρέμ. Ναι. Να το βρω στον χώρο ενδεχομένως. Ενδεχομένως να το βρεις στον χώρο, αλλά είναι δύσκολη πάσα με τη μία αυτή. Πρώτα θες να πάρεις μια επαφή, να σιγουρέψεις την, ναι, κατοχή της μπάλας και να ανοίξεις το παιχνίδι. Ναι. Και όταν η μπάλα καταλήξει στο πλάι που θες πολύ να πάει στο πλάι, από ό,τι βλέπω. Μ' αρέσει γενικά. Αρέσει, ναι. Αν ήμουν προπονητής, να σου πω την αλήθεια, την έστελνα. Στο πλάι με τη μία. Πλάι, κατευθείαν. Μετά η δικιά σου δουλειά είναι να κινηθείς μέσα στην περιοχή. Στην αρχή, όσο πιο ανοιχτά γίνεται, αρχικά ανοίγεις το χώρο, ώστε να έχεις περισσότερη φόρα για να πας με ταχύτητα προς το τέρμα. Συνήθως οι επιθετικοί, όλοι στο υψηλότερο επίπεδο, κινούνται πάντα προς το πρώτο δοκάρι. Οπότε εσύ θα πρέπει να κάνεις την πάσα, εγώ να έρθω εδώ και να σκοράρεις. Υπάρχει λεγόμενη διπλή κίνηση, ότι θα πας στο πρώτο δοκάρι και θα φύγεις στο δεύτερο δοκάρι. Ήθελα να σου το ρωτήσω. Ναι. Όπως και στο κομμάτι της υποδοχής με την μπάλα στην πλάτη. Ναι, ας πούμε. Να κουμπίσεις τον αμυντικό και να έρθεις εδώ. Κερδίζεις άμεσα 1-2 δευτερόλεπτα επαφή με την μπάλα, οπότε έχεις. Πλέον έκτημα με το που σου έρθει μπάλα. Χαρακτηριστικό νούμερο ένα που μου λες ότι θέλει ένας επιθετικός είναι η αλλαγή κατεύθυνσης. Εγώ θα έβαζα την υποδοχή της μπάλας πρώτα. Υποδοχή της μπάλας πρώτα. Υποδοχή της μπάλας και αλλαγή κατεύθυνσης. Και μετά, εντάξει, είναι το κομμάτι του τελειώματος, της εκτέλεσης. Και είναι και η τοποθέτηση του σώματος. Το πώς θα προστατεύσει την μπάλα που σου είπα πριν. Γιατί όταν έχει την μπάλα, ο αμυντικός είναι και εξίσου δυνατός, εξίσου ψηλή, όλη η αμυντική, δεν ξέρω. Πώς θα προστατεύσει την μπάλα από τον αμυντικό, να είναι μακριά από τον παίχτη, από τον αντίπαλό σου, να μην μπορέσει ούτε καν να διανοηθεί ότι θα στην κλέψει την μπάλα, κατάλαβες. Ναι. Γιατί όταν οι παίχτες σου μεταβάζουν την μπάλα, όλη η ομάδα προσπαθεί να ανέβει, να κάνει πίσω. Εσύ δεν πρέπει να χάνεις την μπάλα, γιατί αν χάνεις την μπάλα,
όλη η ομάδα πρέπει να αμυνθεί πάλι. Κατά βάση είναι η πιο δύσκολη θέση που πάει στο ποδόσφαιρο. Έλα ρε που είναι και πιο δύσκολο τώρα, εντάξει. Πιο δύσκολο το center for. Για πες μου. Που είστε οι πρώτοι μάγκες είστε. Πρώτοι μάγκες. Δηλαδή okay. Μπαίνει μπάλα στα δίχτυα, όλοι μεσά ασχολούνται. Να σου πω κάτι. Χρυσή μπάλα ποιοι παίρνουν, μόνο επιθετικοί παίρνουν. Η Έλλη του καημένου στο χαφ και στο δέχτυο μόνο ένα Μόντριτς έχει πάρει μια χρυσή μπάλα. Να σου πω κάτι όμω. Τώρα εδώ θα διαφωνήσω κάθε γιατί εντάξει, η θέση είναι πολύ δύσκολη, έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη. Για μένα, μαζί με τον τερματοφύλακα. Ωραία. Πες ότι έχεις ένα αμυντικό τώρα στην πλάτη. Και ο Βιλένα που πες και πριν, ο Βιλένα. Είσαι Βιλένα, είναι... είσαι Βιλένα. Είμαι την μπάλα εδώ. Έλα. Ωραίος. Καλό. Πολύ καλό. Είδες, έχω έκρηξη. Φίλε με. Ενθουσίαζε τώρα, αλήθεια. Περίμενε, περίμενε. Και τώρα μου και πάσα πίσω, έτσι, με τη μία. Θα με δεις μία στο χώρο λίγο τώρα. Ναι. Φύγω και... με δεξί, όμως τη θέλω στο δεξί. Οπότε θα την πετάξω έτσι. Ναι. Απ' τα αριστερά δεν μπορεί να τα αριστερά, ε. Άστο. Ωραία, φεύγω. Δεξί δεν μου είπε. Το κομμάτι του πανηγυρισμού είναι, είναι και αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Έχεις ένα πρεστίζε όταν παίζεις σεντερφόρ, πρέπει να έχεις και ένα πρεστίζε. Ναι, κάτσε λίγο. Περίμενε λίγο. Τώρα, τώρα μια εικόνα. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι θα βάλω γκολ και θα κάνω αυτόν τον πανηγυρισμό ή λες θα λειτουργήσω αυθόρμητα. Όχι, εντάξει, κατά βάση κάνω ένα πανηγυρισμό. Ποιο το δάχτυλό μου. Α, το, έτσι, α, ναι, το φαινόμενο. Ναι, είναι ωραίο. Ναι, γιατί ήταν. Το φαινόμενο που έχω πάρει ήταν ο παίχτης ο οποίος νομίζω θαύμαζα πιο πολύ από όλους. Το ζηλεύεις αυτό λίγο. Το ζηλεύω, αλλά κοίταξε, έχω κι εγώ πανηγυρισμό. Για εδώ, θέλω να το δω. Το έχω κάνει και 4 φορές στην καριέρα μου. Ξεκινάω έτσι και κάνω αυτό. Είναι το fist της νίκης. Είναι το fist της νίκης, αλλά είναι επειδή με ένα αλματάκι, ένα λίγο. Εσύ okay. Είσαι. Εγώ είμαι λίγο πιο. Το θέμα είναι να το πραγματοποιήσω όμως. Γιατί. Κάνεις και. Βιλένα, Βιλένα. Βιλένα είμαι, εγώ Βιλένα. Πώς γυρνάς έτσι, εσύ. Ρε Βιλέ, ρε Βιλένα. Πάρτο. Ρε Βιλένα. Και τον πανηγυρισμό. Αυτός. Πας και καλά στο δεύτερο και κόβεις το πρώτο. Περίμενε. Τι κάνω. Φορτσάτος και τώρα. Φώτης Ιωαννίδης! Έτσι. Φώτης Ιωαννίδης. Εντάξει, ε. Κουράστηκα. Έχουμε τίποτα άλλο να μου δείξεις. Έχουμε και ένα γιατρό, αν θες. Πάμε λίγο. Τι παπούτσι μου παρήγγειλες τώρα, ρε φίλε. Adidas X Crazy Fast. Οκ. Το πιο γρήγορο παπούτσι, την καλύτερη σταθερότητα. Και αυτή τη στιγμή εσύ έχεις και το σιδερένιο, να ξέρεις. Εγώ έχω το πολύταπο, που είναι το πλαστικό. Εγώ αυτό φοράω στην προπόνηση και αυτό φοράω στον αγώνα. Αλλά δηλαδή έχει διαφορετικό για κάθε συνθήκη. Ναι, ναι, γιατί στον αγώνα είναι πιο βρεγμένο το γήπεδο, θες μεγαλύτερη σταθερότητα, καλύτερο πάτημα που το προσφέρει αυτό το παπούτσι. Τα πες όλα, αλλά ξέρεις κάτι. Τι. Και οι ποδοσφαιριστές τοπικού έχουν μία τρέλα με τα παπούτσια, οπότε ξέρουμε τι κάνουν. Απλά σάψε να τα πεις. Όλοι έχουμε. Κοίταξε, επίτηδες το φέραμε σήμερα γιατί ταιριάζει πάρα πολύ με όλα αυτά που μου μάθες, μάλλον πριν. Έχει. Είναι ελαφρύ, άρα το θες για ταχύτητα. Έχει και την τεχνολογία του Stability Wing που είναι καλό για την αλλαγή κατεύθυνσης. Αλλαγή κατεύθυνσης. Ό,τι σου μάθα το... πρέπει να το κάνω. Ναι, άρα μου δημιουργείς και πίεση όμως. Δηλαδή, αν δεν παίξω και με αυτό το παπούτσι, δεν θα παίξω ποτέ. Θα παίζεις δεξιμπάκια πάντα. Το δικό σου είναι χωρίς κορδόνια, το δικό μου με κορδόνια. Ναι, έχει δύο είδη. Μπορείς να επιλέξεις ότι ο κάθε ποδοσφαιριστής το βολεύει. Εμένα με βολεύουν χωρίς κορδόνια. Εσένα προφανώς θα σε βολεύσουν με κορδόνια και χωρίς να με σε βολεύσουν, μας πολύ ενδιαφέρει κιόλας. Κάποιες φορές νιώθεις ότι δεν φοράς καν παπούτσια, ξέρεις. Εντάξει, μου βάζεις και επαγγελματικά παπούτσια τώρα. Τώρα μπλέξαμε. Τώρα... Να δω που θα στείλεις την μπάλα. Τώρα όλα τα φώτα είναι πάνω μου. Απέκτησα στυλ. Πρέπει να αποκτήσω και τον όχο για τη θέση. Τι κάνουμε. Βασική άσκηση που ναι. Κάνουμε για εμείς καθημερινά. Ναι. Θα κάθεσαι με πλάτη στο τέρμα. Θα σου κάνω πάσα, μία πάσα πίσω, άλλη μία πάσα. Γύρισμα με το αριστερό κατά βάση, αν μπορείς. Θα πλασάρεις σε μία από τις δύο γωνίες που έχω βάλει τα τερματάκια. Θα εκτελέσεις 5 και θα σου πω να βάλεις 2. Μου δείχνεις. Πάσα πίσω, σου δείχνω τώρα. Ωραία. Με αριστερό. Αυτό. Το κάνει να φαίνεται εύκολο. Εσύ μπορείς να επιλέξεις τις δύο γωνίες, έτσι. Αϊ. Καλή προσπάθεια. Πάμε δεύτερη προσπάθεια. Έχω τώρα 2 στα 4 να κάνω. Υποδοχή με αριστερό. Το δοκάρι σου πάει, δοκάρι. Καταρχάς νομίζω η επαφή σου είναι πολύ πλάγια. Ανοιχτά. Ναι, και δεν βλέπεις καθόλου το τέρμα και στρίβεις έτσι, κατάλαβες. Δηλαδή προσπάθησε να είναι πιο κοντά στο κορμί σου και ρίξε και μια ματιά στο τέρμα πριν. Κάθομαι, κοντά, κοιτάω. Όχι ρε καθηγητή, παραλίγο να μου πάει. Όχι ρε φίλε. Τώρα 2 στα 2, ας εδώ. Με την πίεση νομίζω θα είσαι καλύτερος. Μήπως να βάλω κέρβ. Θες λίγο κέρβ, ε. Λίγο κέρβ. Προσπάθησε το. Στο FIFA, ε. Πάλι έφυγα ανοιχτά. Θα φύγω ανάποδο όμως. Ήταν καλό όμως, μ' άρεσε να ξέρεις. Και φαντασία ξαφνικά. Δεν το περίμενε ο τερματοφύλακας αυτό. Δεν το περίμενε. Μπράβο, ρε μάγκα. Πανηγυρισμό θέλω.
Και τα δύο μαζί. Ένα στα πέντε. Θέλεις δουλειά. Θέλω δουλειά. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο. Δεύτερη άσκηση, τι κάνω. Τα πήγες πολύ καλά στην πρώτη και θες και δεύτερη. Λοιπόν, ξεκινά. Ρε κότς, δώσου μου λίγο αυτοκίνηση. Δώσου μου λίγο boost. Θα κάθομαι εκεί δίπλα στην εστία και θα σου κάνω τα λεγόμενα ένα cutback και εσύ okay. Με φόρα θα άρχισε και θα πρέπει να πλασάρεις με μία επαφή πάλι στα τερματάκια που είναι η βάση. Πάλι πέντε προσπάθειες. Πάλι πέντε προσπάθειες, δύο γκολ. Ωραία, Εμίλια, σκέψου τώρα ότι είναι εδώ ο extreme ο back και ψάχνει να βρει ένα center for. Ετοιμός. Πάμε. Μπράβο. Όπο killer. Ξεκίνησες. Όπο killer. Είμαι ζεστός. Ξεκίνησες ζεστός. Μήπως θέλει να βάλω παραπάνω ταχύτητα και έκρηξη. Στην ταχύτητά σου, ναι, να είσαι λίγο πιο γρήγορος. Και θα έρθει και η μπάλα πιο γρήγορα τώρα. Ήταν καλό, αξίζει. Φωτή, έχω ερωτική σχέση με τα δίκτυα. Ναι. Πάμε. Το χειρότερο απ' όλα. Ένα στα τρία, ε. Κακό χτύπημα αυτό, κακό χτύπημα. Τι κακό, αυτό δεν είναι κακό χτύπημα. Με τον αέρα πήγε. Που να σου έκανα για δυνατές πάσεις δηλαδή. Ετοιμός. Πρόσεχε, οι πάσεις θέλουν να είναι ρεαλιστικές, σαν να παίζεις σε μάτς. Πάμε. Ω, πάλι. Ρε μανία με το 1 στα 5, ρε. Η αποτυχία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό σου. Σε σχέση με τις πάσεις που έχω συνηθίσει να μου έρχονται, αυτή ήταν 2-3 φορές δυνατότερη. Να ξέρεις όμως, εγώ το είχα αυτό το θέμα όταν από την ηλικιακή κατηγορία, ας πούμε, K17, πας στην πρώτη ομάδα. Η διαφορά είναι τεράστια στην πάσα. Είναι η πρώτη διαφορά που βλέπεις. Ναι. Η δύναμη της πάσας που είναι. Άλλη ταχύτητα. Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Δηλαδή στην αρχή σου έχει την μπάλα και δεν ξέρεις πότε σου έρχεται. Τα πρώτα δύο ήταν ελαφρώς αποτυχημένα. Παστέλωσα, είχα επαφή με τα δίχτυα, αλλά δεν πέτυχα το στόχο που ήθεσες. Το τρίτο τι είναι εδώ. Το τρίτο έχει πιο πολύ την ταχύτητα, με βάση ταχύτητα. Ναι. Το πάτημα της αλλαγής που είπαμε κατευθύνσεως. Ναι. Θα περάσεις εδώ γρήγορα τα ανθρωπάκια. Θα φτάσεις στο κέντρο με σλάλομ, ναι. Θα φτάσεις στο κέντρο, θα πατήσεις, θα γυρίσεις και θα εκτελέσεις πάλι γιατί οι σεντερφόρ να ξέρεις πρέπει και σε υψηλούς σφιγμούς να έχουμε την ικανότητα να εκτελούμε. Οπότε είναι κάτι πολύ σημαντικό το να είσαι κουρασμένος και να δούμε τη δυνότητά σου εδώ πέρα. Θέλεις να μου το δείξεις όμως μια φορά γιατί να δω σε τι χρόνο το κάνεις για να το κάνεις αντίστοιχο. Δεν μπορεί ρε! Ορίστε. 11 δεύτερα. 11 δεύτερα και κακό τελείωμα. Οπότε. Ο Usain Bolt 9.58 έκανε τα 100 και εσύ δεν μπορεί. Άρε, δεν μπορεί το παιδί. Κάτσε να το δείξω λίγο. Σούρχομαι ρε, σούρχομαι ρε. Σύντομος μεγάλος. Πόσο έκανα. Πάμε, δεύτερο, πάμε. Ναι, αλλά τώρα είμαι κουρασμένος. Πάμε φωτάρα. Δώσε ρε. Αυτό θα έρθει τεχνικό τώρα. Χρονό, 12 δεύτερα είναι καλά, ακούς. Έχεις, καλά είναι. Με το αριστερό θέλω από εκεί, με το αριστερό βάση εκεί. Θέλουμε αριστερό. Λυπήσου και αυτούς που βλέπουν όμως, ε. Το αριστερό είναι το καλό μου. Μπρινιόλι εγώ. Το γήπεδο, εντάξει. Κουτσου. Αλλαγή. Σε υψηλή ένταση. Τελείωσε, δεν ψόφιε. Πέθανες. Η ένταση πολύ δύσκολη. Ένα στο παστέλος όμως. Ένα πολύ καλό κιόλας, μέσα στη ζυμνέλη. Θα μου βοηθήσεις να σηκωθώ. Πάμε. Έχουμε κι άλλο. Έχουμε άλλο ένα. Τι κάνω τώρα, τελευταίο. Τώρα έχουμε λίγο αντίληψη και πάσα πίσω. Να μην σε πάω μια κόντρα σε αυτό. Πάμε μια κόντρα σε αυτό που είναι. Κάνε πρώτο εσύ όμως να έχω εγώ να ξέρω τους σκοπούς. Ωραία, εντάξει, πάμε. Φύγαμε. Πάμε. Δεξιά. Του δώσα πολύ χρόνο. Δεξιά κάτω. Μου δώσα χρόνο. Σου δώσα πολύ χρόνο. Μετράει όμως. Πάμε. Δεξιά. Πάμε. Δεξιά. Με δυσκολεύεις πολύ, ε. Εντάξει, αντίπαλος μου είσαι. Πάμε. Αριστερά. Μασημένη. Αυτό. Exposed. Δεν πρέπει να βγει αυτό, δεν πρέπει να βγει. Έλα. Πάμε. Δεξιά. Τρία. Τρία, έτσι. Πάμε να δεις πάση που θα σου κάνω, γιατί... Τρεις, 15 και 11, θέλω 4. Μαθητής, έτοιμος. Έτοιμος. Πάμε. Δεξιά. Πιο γρήγορα πες, ωραία. Κλέβεις. Πάμε. Αριστερά. Μπράβο. Όλα θα μπουν, ρε. Πάμε. Αριστερά. Πιο αργά πες το. Πάμε, αριστερά.
Πω, αυτό ήταν εύκολο. Αυτό δεν ξέρω, το κυδί μάλλον. Αυτό το κάνουμε στη γυμναστική. Μετά το δεύτερο διάλειμμα. Ναι, ναι. Πάμε, δεξιά. Έλα, κύριος. Εντάξει, δύο είναι καλά. Έτσι θα κλείσω έτσι το βίντεο, έτσι. Αν ήμουνα στο 10% για να παίξω επιθετικός, σήμερα πήγα στο 11% και σε ευχαριστώ πολύ. Έχεις ακόμα πολλή δουλειά, αλλά θα τα καταφέρουμε. Πώς θα δει τα πράγματα. Εντάξει, έχεις μια βάση. Μ' άρεσε πολύ το σλάλομ, να ξέρεις. Ίσως δεν είναι και το παπούτσι, δεν ξέρω τι. Οι αλλαγές κατεύθυνσης μου ήταν καλές. Κοίταξε να σου πω κάτι. Πόσο χρόνο είσαι τώρα. 23 είμαι εγώ. Δεν νομίζω σου, να σου ξανά έχει τύχει στην καριέρα σου να θες να μεταλαμπαδεύσεις γνώση τόσο νεαρός σε κάποιον άλλον. Όχι ακόμα. Συνήθως σου μαθαίνω, δεν μαθαίνεις. Ναι, ναι. Μόνο κάποιες φορές στην ακαδημία το πηγαίνω του πατέρα μου εκεί πέρα και λέω σαν πηγαίνω. Παρακαλώ. Παρακαλώ που σου χάρισα αυτή την εμπειρία. Λοιπόν. Λοιπόν, χάρηκα, φίλε. Εύχομαι καλή σεζόν με υγεία. Ευχαριστώ πολύ. Εσύ, την επόμενη φορά που θα τα πούμε από κοντά. Θα σου βάλω τα ίδια challenge να δούμε βελτίωση. Βάλω μου τα ίδια και κάτι ακόμα. Θα είμαι μεγαλύτερος.